Λοιπόν, να καλησπερίσουμε το πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Μαζί μας είναι ο κύριος Αντώνης Περισσυνάκης, αντιδήμαρχος παιδείας Ηρακλείου, και έχουμε πολλά να πούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Φυσικά έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά για την εκπαίδευση και όχι μόνο της πόλης μας. Έτσι. Και εγώ λέω, κύριε Περισσυνάκη, να ξεκινήσουμε από τους παιδικούς σταθμούς, όπου φαίνεται ότι έρχονται και αυξήσεις στα τροφεία. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς σχεδιάζετε. Να ξεκινήσουμε από τους παιδικούς σταθμούς και να πούμε ότι είναι το αγαπημένο μας μέρος, γιατί εκεί φοιτούν τα μικρά παιδιά μας. Βέβαια. Και τους προσφέρουμε εκτός από την κοινωνική φροντίδα και εκπαίδευση. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Έχουμε παρατηρήσει αρκετά προβλήματα, γιατί ξέρετε, τώρα βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΕΠΑ που λέμε εμείς, 21 ΚΕΠΑ σε όλο το Δήμο Ηρακλείου και στην περιφέρεια, περνούν από την ενορχιστρωμένη διοίκηση ενός νομικού προσώπου, μιας δηλαδή ανεξάρτητης υπηρεσίας, ήταν ειδοπαθμάη αυτή, στο γραφειοκρατικό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου. Και αυτό ναι, μας δημιουργεί πάρα πολλές προϋποθέσεις προσαρμογής, τις οποίες οφείλουμε όλοι να υλοποιήσουμε σε 6 μήνες, από 1η-1η του 2024 μέχρι 30 Ιουλίου. Άρα, του 2024. Η κατάργηση του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, διότι καταργήθηκαν πανελλαδικά βεβαίως οι δημοτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις, σας έβαλε δύσκολα στην πράξη, κύριε Περισσυνάκη. Βέβαια, και θα σας πω το εξής απλό. Μέχρι πρότινος, τη διοίκηση των 21 ΚΕΠΑ είχε ένα 15-μελές διοικητικό συμβούλιο, ναι, με ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, και σήμερα με μία απλή νομοθετική ρύθμιση πέρασαν σε ένα αντιδήμαρχο όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο το βάρος, αλλά οι συνεργάτες μας όλοι έχουν ως στόχο να πετύχουμε και να μην αλλάξει κάτι, αλλά να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες μας. Μακάρι να το πετύχετε, κύριε Περισσυνάκη, ποιος δεν το θέλει. Αλλά εντάξει, είπαμε, καμιά φορά αυτά τα νομοθετήματα έτσι που γίνονται πολύ λίγο ευνηδιαστικά σας βάζουν δύσκολα στους αιρετούς. Ήταν δύο τα ευνηδιαστικά νομοθετήματα. Το ένα είναι η κατάργηση των δύο νομικών προσώπων, της ΔΟΠΑΦΜΑΗ και της ΔΚΕΗ, αν θυμάστε. Και το δεύτερο ήταν η κατάργηση των σχολικών επιτροπών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην οποία, επειδή εγώ ήμουν ο προηγούμενος πρόεδρος, αντισταθήκαμε και δικαιωθήκαμε, δεδομένου ότι με το αιτιολογικό ότι έχουμε πάρα πολλές σχολικές μονάδες, η κυβέρνηση ανέστειλε την κατάργηση της σχολικής επιτροπής στο αυτό, Δήμο Ηρακλείου. Μας έδωσε τη δυνατότητα με μία απόφαση της περιφέρειας να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ύπαρξή μας, και αυτό κάναμε, και πλέον θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ευέλικτοι στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων. Λοιπόν, τώρα αυτή η αλλαγή, το νέο status quo, το νέο καθεστώς με τους παιδικούς, σημαίνει ότι εσείς ως Δημοτική Αρχή και εσείς βεβαίως ως αρμόδιος αντιδήμαρχος θα ξαναδείτε από την αρχή το όλο φάσμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν για μας ένα κεντρικό σημείο, δεδομένου ότι όλοι μας και οι πολίτες του Δήμου Ηρακλείου είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε αυτή την υπηρεσία. Άρα λοιπόν, το πρώτο που κάναμε είναι να δημιουργήσουμε μία ομάδα άμεσης παρέμβασης, τεχνικών παρεμβάσεων, στους παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Αυτή η ομάδα μας δίνει τη δυνατότητα να παρεύουμε άμεσα σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ας πούμε, σήμερα τρυπάει το ντεπόζιτο σε ένα παιδικό σταθμό και χάνεται όλο το νερό. Ναι. Εμείς έχουμε αυτή την ομάδα η οποία θα σπεύσει, θα αντικαταστήσει το ντεπόζιτο ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία. Άρα είναι τεχνική δηλαδή. Ουσιαστικά. Αυτή είναι λοιπόν μια ομάδα τεχνικών. Ναι. Είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε. Και πώς λειτουργεί αυτό τώρα, κύριε Περισσυνάκη? Δηλαδή, ας πούμε ότι εγώ είμαι σε ένα παιδικό σταθμό, σε οποιοδήποτε, και υπάρχει ένα οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, όπως αυτό που αναφέρατε. Ειδοποιώ λοιπόν την αρμόδια υπηρεσία, ναι, δηλαδή τη διοίκηση των παιδικών σταθμών ή τη διοίκηση της πρωτοβάθμιας αντίστοιχα ή της δευτεροβάθμιας, και εμείς αμέσως θέτουμε σε προτεραιότητα το αίτημα ανάλογα με τη σοβαρότητά του. Έτσι. Όμως έχουμε και άλλη μία δυνατότητα. Έχουμε φτιάξει μία ψηφιακή εφαρμογή η οποία υπάρχει στον υπολογιστή του οποιοδήποτε διευθυντή προϊσταμένου σχολικής μονάδας και μπορεί άμεσα, χωρίς να μας πάρει τηλέφωνο, να μας ενημερώσει
για το αναγκαίο του αιτήματος. Εμείς το βλέπουμε άμεσα στον υπολογιστή και αμέσως προχωράμε προς την επίλυσή του, είτε γίνει την ίδια μέρα, είτε προγραμματιστεί για κάποια άλλη Όταν μέρα. Δηλαδή λέμε αμέσως, ας πούμε σε ελάχιστες μέρες. Το άμεσα για μας είναι την ίδια στιγμή. Α, είναι και την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή. Ωραία, καλό αυτό. Εξυγχρονισμός θα λέγαμε, κύριε Περσινάκη. Πάμε τώρα λίγο και στα τροφεία, γιατί μαθαίνουμε εδώ ότι σχεδιάζονται αυξήσεις, έτσι. Κοιτάξτε, το ζήτημα της φοίτησης των παιδικών στους παιδικούς σταθμούς έχει δύο οικονομικές διαστάσεις. Η μία είναι η επιχορηγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λεγόμενα voucher, τα οποία τα δικαιούνται σχεδόν όλοι οι δημότες μας, εκτός από αυτούς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Ναι. Πώς ήταν αυτή η τώρα. Σε αυτούς τώρα αναλογούν τα τροφεία. Δηλαδή, εάν έχουμε ένα συνδημότη μας ο οποίος έχει πολύ χαμηλά εισοδήματα, δεν μιλάμε για τροφεία, μιλάμε για επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμάς το στοίχημά μας είναι να πείσουμε όλους τους δημότες μας να απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα απλό έτυπα και να μας προσκομίσουν ένα αντίστοιχο βάουτσερ για να μπορέσουμε κι εμείς αφενός να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες και αφετέρου να μην επιβαρύνουμε οικονομικά το σύστημα. Άρα εσείς, δηλαδή εσείς, η Δημοτική Αρχή, λέτε βάουτσερ για όλους. Λέμε βάουτσερ για το 90% των υποψηφίων δημοτών μας που σκοπεύουν να φέρουν τα παιδιά τους στα. Είναι εφικτό αυτό, κύριε Περσινάκη? Βέβαια, είναι εφικτό, γιατί έχουμε τρεις τρόπους διεκδίκησης του βάουτσερ. Το πρώτο είναι ένας που γνωρίζει απλά από υπολογιστές να μπει να κάνει ένα αίτημα, σε ένα λεπτό είναι έτοιμος. Το δεύτερο, αν δεν γνωρίζει, μπορεί να απευθυνθεί στο λογιστή του ή να απευθυνθεί στη δικιά μας ομάδα να του δείξουμε, ώστε να μπορέσει να το διεκδικήσει και να μας το προσκομίσει στη συνέχεια. Ωραία. Άρα, ουσιαστικά είναι ένας μικρός, μάλλον ένας περιορισμένος αριθμός δημοτών που πληρώνουν τροφεία για τους παιδικούς σταθμούς. Έτσι. Εκεί λοιπόν, γιατί αυξήσεις μιλάμε, δηλαδή το σχέδιο ποιο είναι? Εκεί, κοιτάξτε τώρα, 10 χρόνια από ό,τι είδαμε περίπου δεν έχει δοθεί καμία αύξηση, ενώ αντίστοιχα οι τιμές όλων των προϊόντων έχουν πάει πολύ ψηλά και μας δημιουργούν θέματα. Είπαμε λοιπόν μια λογική αύξηση του 10% μετά από 10 χρόνια, η οποία όμως, ξαναλέω, μάλλον είναι τυπική, γιατί αφορά πολύ λίγους οι δημότες μας και με πολύ υψηλά εισοδήματα. Ναι, άρα μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 10%. Ναι, για να σας δώσω, αν καταλάβετε τα νούμερα, τα βάουτσερ αντιστοιχούν περίπου σε 1 εκατομμύριο ευρώ επιχορηγής από την Ευρωπαϊκή, ενώ τα τροφεία με δυσκολία προσεγγίζουν τα 100.000 ευρώ. Αυτή είναι η αναλογία. Αυτή είναι. Εντάξει, μας δώσατε νομίζω την εικόνα. Οπότε η αναλογία της αύξησης, αν είναι 10%, τα 100.000 θα γίνουν 110. Και αυτή η αύξηση μας είπατε ότι ουσιαστικά είναι για να προσαρμοστεί στον πληθωρισμό, δηλαδή στην αύξηση των υλών, των τροφίμων κτλ. Και σε καλύτερες υπηρεσίες, γιατί και εμείς χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα χρήματα φυσικά, επιστρέφοντάς τα ως έργα. Έτσι. Ωραία. Για να κλείσουμε το θέμα των παιδικών σταθμών, υπάρχει κάτι άλλο που είναι στα σκαριά? Ναι. Το στοίχημα που έχουμε θέσει με τον Δήμαρχο Ηρακλείου είναι να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε στους παιδικούς σταθμούς μας, αν υπάρχει δυνατότητα, το σύνολο των παιδιών που μας κάνουν αίτηση. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Βέβαια, και αφορά τα νέα ζευγάρια τα οποία θέλουν να εργαστούν, να αφήσουν τα παιδιά τους με εμπιστοσύνη σε ένα σταθμό μας και το μεσημέρι σχολώντας να επιστρέψουν να τα πάρουν. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο στοίχημα, γιατί απαιτεί βελτιώσεις σε τρεις κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι στην ανέγερση νέων μονάδων, η δεύτερη είναι στην εξέβρεση χώρων μέσα στις ίδιες μονάδες, έτσι, και η τρίτη είναι μια έκπληξη, θα την πούμε σε επόμενη εκπομπή. Και γιατί δεν τη λέτε τώρα? Όταν θα είμαστε έτοιμοι. Όταν θα είστε. Κάτι σχεδιάζετε λοιπόν, έτσι, αλλά έτσι, δεν ακριβώς. Θέλετε να ανοίξετε τα χαρτιά σας τώρα. Έτσι, περιθώριο προοπτική υπάρχει για νέες μονάδες ή και για να μεγαλώσουν οι φυστάμενες, όπως μας είπατε? Υπάρχει ρεαλιστικά όμως αυτό το περιθώριο? Ναι. Υπάρχει. Έχουμε θέσει ένα σοβαρό σχεδιασμό, ο οποίος, αν επιτύχει το 50 με 60% το στόχο του, θα έχουμε ικανοποιήσει το 80% των αιτήσεων πλέον στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό, και μάλιστα ο σχεδιασμός αυτός είναι σε βάθος χρόνου, βέβαια. Διετίας. Μάλιστα. Και έχουμε και την έκπληξη που δεν θέλετε να μας πείτε. Η έκπληξη αυτή μπορεί να δημιουργήσει και το ποσοστό του 100%. Τώρα μου κεντρήσατε, το ξέρετε το ενδιαφέρον, αλλά δεν θα σας πιέσω. Θα το δούμε. Θα το σεβαστώ. Λοιπόν, είχα δει
πριν από καιρό, λίγο καιρό, που είχατε μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Εκεί λοιπόν θέσατε κάτι έτσι που εμένα με κέντρισε προσωπικά. Του θέσατε το θέμα να υπάρχουν συντηρητές στα σχολεία, να υπάρχει ειδικότητα συντηρητή, κύριε Περσινάκη. Ναι. Κοιτάξτε, οι ειδικότητες που αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητες, αναγκαίες σε κάθε σχολική μονάδα είναι τρεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τη φύλαξη. Uh-huh. Οι λεγόμενοι φύλακες σχολικών μονάδων. Αυτή η ειδικότητα υπάρχει. Η δεύτερη ειδικότητα. Και εκεί είμαστε εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει. Όχι. Όχι, γιατί έγιναν πριν από 15 περίπου χρόνια μια διαδικασία για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε κάποιους φύλακες στα σχολεία. Αυτή τοποθέτησε φύλακες στο 10% των σχολείων. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνταξιοδοτηθεί πια και τίποτα δεν έχει κάνει το ελληνικό κράτος, όχι μόνο για να αντικαταστήσει τους συνταξιούχους, αλλά και να προσθέσει νέους φυλάκες. Φανταστείτε ότι ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει 250 σχολικές μονάδες. Ναι. Και οι φύλακες ζήτημα να μετριούνται στα δύο χέρια. Άρα δεν έχουμε φυλάκες. Δεν έχουμε επί της ουσίας. Εκμεταλλευόμαστε όμως τα προγράμματα που εκ περιτροπής δημοσιεύει ο πρώην ΟΑΕΔ για εξάμηνες προσλήψεις, οι οποίες όμως για μας δεν είναι κάτι σημαντικό, γιατί εμείς θέλουμε μόνιμη φύλαξη στα σχολεία ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Βέβαια. Άρα η μία ειδικότητα είναι οι φύλακες. Η δεύτερη ειδικότητα είναι οι γραμματείς που υπάρχουν στα σχολεία. Πολύ χρήσιμη στο εκπαιδευτικό έργο, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί κανείς εκπαιδευτικός να αφήνει το εκπαιδευτικό του έργο για να συντάσσει γραφειοκρατικά έγγραφα. Έτσι. Εκεί ζητάμε λοιπόν μία γραμματεία σε κάθε σχολικό συγκρότημα. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, ή να πω ότι έχει γίνει σε κάποια στη δευτεροβάθμια, δεν υπάρχει καθόλου στην πρωτοβάθμια. Δηλαδή, ναι. Η τρίτη σημαντική ειδικότητα που με έκπληξε ο Γενικός Γραμματέας μου είπε, μα πρώτη φορά μου το λένε. Συγγνώμη, από εσάς το. Δηλαδή, εσείς είστε ο πρώτος που το θέσατε, δεν το έχει ξανακούσει. Έτσι μου είπε, δεν το έχει ξανακούσει. Μάλιστα. Είναι το αίτημα που το έκανα για τοποθέτηση σχολικών συντηρητών. Και μαζί διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα καν, ούτε σε επίπεδο ΑΕΦ. Ενώ ας πούμε οι ξενοδόχοι της Ελλάδος έχουν ανακαλύψει τους συντηρητές τόσα χρόνια, στο ελεύθερο βέβαια επάγγελμα, το ελληνικό κράτος αγνοεί αυτή την ειδικότητα. Του ζήτησα λοιπόν. Μέσα στα εργαστηριακά κέντρα, στα ΙΕΚ ή στα ΕΠΑΛ να δημιουργήσει αυτή την ειδικότητα, γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορούν να βρουν δουλειά νέα παιδιά που τους αρέσει να ακολουθούν απλή συντήρηση. Δεν χρειαζόμαστε εξειδικευμένες γνώσεις, δεν θα γίνουν εργολάβοι, απλοί συντηρητές. Λίγο να βάφουν ένα τοίχο, λίγο να αλλάζουν μια. Να πιάνει το χέρι τους. Πολύ σωστά. Ωραία. Αυτό λοιπόν θα προσφέρει, αν γίνει, κύριε Περσινάκη, θα προσφέρει δουλειά σε πολύ κόσμο. Βέβαια θα αιτιολογήσει στο Δήμο Ηρακλείου ένα περιορισμό των εξόδων που κάνει καθημερινά. Γιατί ξέρετε, όταν αφήσει ένα πρόβλημα να γιγαντωθεί χωρίς παρέμβαση, αυτό σου στοιχίζει πολύ. Αν όμως παρέμβεις εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει, εξοικονομείς πόρους. Για παράδειγμα, αλλιώς είναι να βάψεις μία σχολική μονάδα και να διαθέσεις μία πίστοση 20-30 χιλιάδων ευρώ, και αλλιώς είναι κάθε φορά που δημιουργείται ένα πρόβλημα με ένα ρολό ο συντηρητής να μπορέσει να παρέμβει αμέσως. Διατηρούμε τα κτίρια σε άριστη κατάσταση και δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε τόσα χρήματα σε εργολαβίες, προμήθειες υλικών που στο τέλος αυτά τα χρήματα πληρώνει ο Δημότης. Βέβαια. Και γίνονται και κατόπιν εορτής, και αφού έχει περάσει πολύ καιρό από τις βλάβες, από τις ζημιές. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέμε. Μακάρι να προχωρήσει. Φανταζόμαστε ότι υπάρχει μια διαδικασία, δεν πρέπει να σταθεί αυτή η ειδικότητα. Ναι, περιμένω την απάντηση από τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος θα το εξέταζε και θα μας απαντούσε σε εύλογο χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, και έχουμε και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για οδηγική συμπεριφορά στους μικρούς μαθητές. Τι σχεδιάζετε? Κοιτάξτε, σχεδιάζουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, γιατί πλέον το πλαίσιο το οποίο ακολουθούμε στο Δήμο Ηρακλείου είναι το λεγόμενο ανοιχτό σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο δεν θα είναι κλειστό να παρέχει μόνο γνώσεις στο 8ωρο λειτουργία τους, αλλά θέλουμε να τα ανοίξουμε στην κοινωνία, να υπάρξει μια ανταλλαγή εμπειριών, προβλημάτων και λύσεων ανάμεσα στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στο Δήμο, στην περιφέρεια και σε όλους τους φορείς. Για παράδειγμα, μας κέντρισε το γεγονός
και λέω μας κέντρισε γιατί μετά θα εξηγήσω ποιους, το γεγονός των πολλών ατυχημάτων που έχουμε καθημερινά. Βέβαια. Ένα νέο παιδί τραυματίζεται ή σκοτώνεται κάθε 2-3 μέρες στο Δήμο μας, στο Δήμο Ηρακλείου. Αποφασίζαν λοιπόν 3 φορείς η Αντιδημαρχία Παιδείας, η Τροχέα Ηρακλείου με τον διευθυντή της, τον διοικητή της, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με τον διευθυντή πρωτοβάθμιας, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, να ξεκινήσουν μαθήματα πρακτικής. Mm. Δηλαδή, όχι μόνο θεωρία στο σχολείο, αλλά να πάρουμε τα παιδιά, αυτά τα 1.000, 2.000, 3.000 που θα έρθουν εκείνες τις μέρες, να τα εκπαιδεύσουμε στον μοναδικό οργανωμένο χώρο που ξέρετε έχουμε στην Κρήτη. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Έχουμε και δύο μικρότερα. Σε τι κατάσταση είναι, κύριε Περσινάκη, γιατί παλιότερα είχαμε δει ότι είχε ζητήματα. Ναι, είχε. Είχε. Θεωρώ ότι έχουμε παρέμβει αρκετά. Και αυτή τη στιγμή λειτουργεί αξιοπρεπέστατα και χωρίς προβλήματα. Βέβαια, ποτέ δεν βελτιώνεις κάτι εάν δεν επιδιώκεις την άριστη, έτσι, την άριστη λειτουργία του. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έτσι ακριβώς. Αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτοί οι φορείς που προείπα μαζί με την πυροσβεστική, το ΕΚΑΠ, εθελετικές ομάδες, τον Ερυθρό Σταυρό, θα προχωρήσουμε να κάνουμε ομάδες εκπαίδευση, σχολεία δηλαδή, όπου θα περάσουν περίπου, υπολογίζουμε, 2.000 μαθητές τουλάχιστον, για να εκπαιδευτούν στο ποδήλατό τους, στις διαβάσεις, στα φανάρια, στο ηλεκτρικό μηχανάκι τους ή ποδήλατο ή αυτοκινητάκι που έχουμε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, και έτσι τα παιδιά να αποκτήσουν μια νέα οδηγική συμπεριφορά. Και εν πάση περιπτώσει ας την πούνε και στους γονείς τους ή ας την πούνε στους μεγαλύτερους αδερφούς τους, ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα τηρούμε για να αποφύγουμε τα ατυχήματα. Αυτός είναι ο στόχος. Θα εκπαιδευτεί μια νέα γενιά οδηγών που θα έρθουν, μια σωστών οδηγών, έτσι. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι, έτσι, έτσι. Και όχι μόνο να εκπαιδευτεί, αλλά να το μεταδώσει κιόλας. Να το μεταδώσει. Δηλαδή να σεβόμαστε όλοι αυτά τα λίγα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε όταν κυκλοφορούμε στους δρόμους. Καλά το λέτε, γιατί τις περισσότερες φορές είναι οι γονείς που περνάνε λάθος μηνύματα οδηγικά στα παιδιά, δυστυχώς. Ή αδιαφορούν. Ή αδιαφορούν. Πολύ σωστά. Λοιπόν, νομίζω τα αναπτύξαμε όλα. Βέβαια, κρατάω ότι δεν μας είπατε για την έκπληξη, την οποία κρατάτε ερμητικά κλειστά έτσι στα χαρτιά σας. Θα είναι μια αφορμή για να ξαναέρθω στην εκπομπή. Ωραία, εδώ θα είμαστε, να το ξέρετε. Οπότε είστε έτοιμος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για την παρουσία σας στην εκπομπή. Και εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.